Τα κατάφερα. Είναι πανέμορφο. Γεια σας παιδιά, καλώς ήλθατε στο πασχαλινό κανάλι μου. Έχετε παρατηρήσει ότι εδώ και 3,5 χρόνια έχω κάνει μόνο ένα πασχαλινό βίντεο που δοκιμάζω πασχαλινά snacks. Γιατί, ξέρετε γιατί, θα σας πω εγώ γιατί. Γιατί δεν μ' αρέσει καθόλου το Πάσχα. Το συχαίνω με το Πάσχα, το βαριέμαι πάρα πολύ το Πάσχα. Αλλά φέτος θα κάνω τη διαφορά. Θα κάνω πασχαλινό βίντεο. Όχι ένα, δύο. Έρχεται κι άλλο σε λίγες μέρες από τώρα. Λοιπόν, σήμερα όμως θα παραγγείλω από τη Walt, όχι γλυκόβρο, γιατί όπως έχετε δει έχω κάνει χριστουγεννιάτικα γλυκά από Walt, έχω κάνει Halloween γλυκά από Walt. Αυτή φορά θα αγοράσω ό,τι πασχαλινό, διακοσμητικό, αυγό και τα λοιπά βρω. Δεν θα πάρω γλυκά, δεν υπάρχει πλέον νόημα νομίζω να αγοράζουμε γλυκά, γιατί πάνω κάτω είναι όλα τα ίδια, έχουν τις ίδιες γεύσεις. Οπότε θα βρούμε διαφορετικά πραγματάκια αυτή τη φορά. Πάμε να ξεκινήσουμε να μπούμε μέσα στη Walt να παραγγείλουμε, γιατί έχουμε πολύ πράγμα και θα μας πάρει λίγο χρόνο. Λοιπόν, έχω μπει μέσα στο site της Walt και παρεπιπτόντως μην ξεχνιόμαστε, CHEDE6, βάλτε το κωδικό CHEDE6 στην εφαρμογή της Walt και θα κερδίσετε έκπτωση 6 ευρώ στις 2 πρώτες σας παραγγελίες. 3 ευρώ και 3 ευρώ CHEDE6. Βάλε CHEDE6. Παλέτσετε, έξι. Οπότε θα ξεκινήσουμε πρώτα με το πολύ αγαπημένο Cup Cup. Λοιπόν, στο Cup Cup έχει λέει τσουρέκια. Έχει 3 τσουρέκια, 4 τσουρέκια. Να σας πω την αλήθεια, δεν είμαι λάτρης του τσουρεκιού. Οπότε και γλυκά να παίρναμε, όχι, δεν θα έπαιρνα να σας πω την αλήθεια, αν και αυτά φαίνονται πάρα πολύ λιγουρευτά. Ακριβώς όμως από κάτω, παιδιά, έχει πασχαλινές λαμπάδες. Έχει 2 εδώ πέρα. Έχει πασχαλινή λαμπάδα εργοστάσιο σοκολάτας και από κάτω έχει χειροποίητη πασχαλινή λαμπάδα χρυσή, που είναι και καλά από το Harry Potter. Είμαι φαν του Harry Potter, αλλά έχω τρελαθεί, παιδιά, με αυτή εδώ πέρα, με το εργοστάσιο σοκολάτας, γιατί έχει μέσα και το Golden Ticket. Οπότε θα πάρουμε από Cup Cup αυτή εδώ πέρα. Για να δούμε, έχει τίποτε άλλο πασχαλινό το Cup Cup? Παιδιά, δεν έχει τίποτε άλλο. Έχει μόνο αυτά. Περίεργο, συνήθως βγάζει πολλά το Cup Cup. Για το Πάσχα δεν έβγαλε πολλά. Δεν πειράζει όμως. Πάμε τώρα στον φούρνο Βενέτη. Έχει φέρει, παιδιά, πάρα πολλά πασχαλινά. Εννοείται ότι έχει τσουρέκια. Ξενέρωτα λίγο αυτά τα τσουρέκια, πολύ σκέτα. Αλλά κοιτάξτε πόσα πασχαλινά αυγά έχει και είναι πανέμορφα. Λοιπόν, έχει εδώ πέρα αυτά εδώ που είναι με ζωάκια και πουλάκια και μετά έχει τα πιο κλασικά, έχει λαγούς. Παιδιά, δείτε λίγο αυτόν τον λαγό, τον έχει 50 ευρώ, 46 ευρώ. Ζώα, λαγό, σοκολάτα, είναι 2,5 κιλά. Παιδιά, θα είναι τεράστιο. 2,5 κιλά, τι να το κάνουμε όλο αυτό? Μήπως, λοιπόν, σκέφτομαι να πάρω ένα από αυτά εδώ πέρα τα αυγά. Το πουλάκι αυτό το μπλε, ωραίο δεν είναι? Να πάρουμε αυτό το πουλάκι το μπλε. Είναι. Συγγνώμη ρε παιδιά. Το κοτοπουλάκι αυτό τι θλίψη και κακό έχει πάει. Τι κακό το έχει βρει. Να πάρουμε την πασχαλίτσα. Να πηγαίνει και με το background. Άντε, ας πάρουμε την πασχαλίτσα. Πάμε τώρα στο Fairy Tail. Λοιπόν, όχι, δεν θέλουμε τούρτες. Πού είναι τα τέτοια? Να τα. Λοιπόν, theme menu. Θεματικό menu. Έχει μόνο δύο πράγματα. Δύο πραγματάκια και αν σ' αρέσουν, σου λέει. Έχει Easter Egg, έχει αυτό το αυγουλάκι. Πάρα πολύ μ' αρέσει και έχει πάνω το λαγό από την Αλήξη Χώρα των Θαυμάτων. Και έχει και τσουρέκι 1 κιλό. Δεν μας νοιάζει το τσουρέκι, θα πάρουμε όμως το Easter Egg, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. 12 ευρώ, πολύ οικονομικά το έχει, 450 γραμμάρια, δεν είναι πολύ μεγάλο γι' αυτό. Οπότε αποφέρει τέλει το βουλάκι. Πάμε τώρα στα Fresh. Λοιπόν παιδιά, έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ, διότι δεν έχει τίποτα. Τα πήρανε όλα, πριν που μπήκα ήταν γεμάτο πασχαλινά. Τα μόνα που έχουν μείνει είναι ένα cupcake βανίλιας, cupcake σοκολάτας και ένα yellow duck. Αυτά είναι τα πασχαλινά που έχει. Συγγνώμη. Συγγνώμη, όχι, δεν τα θέλω αυτά. Να τα κάνω τι, να κάνω το παπάκι τι, να το βάλω στην μπανιέρα? Όχι, δεν το θέλω, φεύγω. Λοιπόν, στο επόμενο που θα αγοράσουμε κάτι είναι το The Upside Down. Συγγνώμη, δεν θέλω να είμαι κακός, αλλά δεν έχω δει πιο άσχημα πασχαλινά αυγά. Λοιπόν, έχει πασχαλινό αυγό κουκουβάγια, δείτε πόσο άσχημο είναι, και έχει και πασχαλινό αυγό προβατάκι. Πάρα πολύ άσχημο. Τώρα, να πάρουμε κι άλλο αυγό δεν λέει. Αν πας όμως πιο κάτω, έχει εδώ πέρα Egg Bomb Bueno, Egg Bomb Lila Paus και Egg Bomb Ferrero Rocher. Και είναι και καλά σαν ανοιχτό αυγό γεμιστό μέσα με καλούδια. Οπότε λέω να πάρουμε ένα τέτοιο. Να πάρουμε Ferrero Rocher ή Bomb Bueno. Ας πάρουμε το Bueno το κλασικό. Εδώ πέρα, παιδιά, συγγνώμη, αυτά τα αυγά δεν τα παίρνω. Είναι
πάρα πολύ άσχημα, πάρα πολύ. Οπότε παίρνουμε τούτο εδώ. Να το δοκιμάσουμε, άντε, θα φάμε και κάτι. Και πάμε και στο τελευταίο κατάστημα. Βρήκα αυτό το ζουχερίνο στο μοναστηράκι. Το οποίο, κοιτάξτε τι ωραία πραγματάκια που έχει για το Easter. Έχει Rabbit Family Milk Chocolate, 5,50, το παίρνω. Έχει Bunny Rabbit Milk Chocolate, πάρα πολύ γλυκούλη, το παίρνω. Έχει Hen Choc Choc, σοκολατένια κότα με σοκολάτα γαλάκτος υψηλής ποιότητας, το παίρνω. Τα κουτάκια αυτά δεν μ' αρέσουν. Easter Choco Box, μ' αρέσει, το παίρνω. Τσουρέκι με επικάλυψη, όχι, τσουρέκια δεν θέλουμε. Αυτά έχει, αυτά, μια χαρά, θα τα πάρω. Τα άλλα τι είναι, όχι, τα άλλα δεν είναι πασχαλινά, δεν μας νοιάζουν καθόλου. Οπότε από εκεί αυτά τα τρία, κάτι τσιμπήσαμε και από εδώ. Τα παρήγγυλα, όταν έρθουν, ετοιμάζω δυνατό πασχαλινό unboxing. Επανέρχομαι σε πάρα πολύ λίγο. Γεια σας προς το παρόν. Φεύγω και καλά. Εγώ φεύγω. Ναι, γεια. Ουφ, ήρθα. Τα κατάφερα. Τα έπαιξα. Είχαν τόσο πλάκα τα μηχανάκια της Gold που ήταν ένα πίσω από το άλλο και ερχόντουσαν οι παραγγελίες. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με το unboxing. Τη λαμπάδα, επειδή έκλεψα λίγο μάτι την είδα, την αφήνω για πιο μετά γιατί είναι iconic. Λοιπόν, ξεκινάω. Θα ξεκινήσω με αυτό. Θα ξεκινήσω με Fairy Tail. Κοιτάξτε τι ωραίο που είναι το αυγό. Είναι όντως μικρούλι σε σύγκριση με τα άλλα που θα δούμε, αλλά νομίζω είναι πανέμορφο. Ο λαγός εδώ πέρα δίνει ρέστα που είναι χρυσός. Και είναι ολόλευκο το αυγό, είναι λευκή σοκολάτα. Επιτέλους και ένα αυγό με λευκή σοκολάτα, γιατί εγώ είμαι φαν της λευκής σοκολάτας. Αλλά τώρα πείτε μου, σας πάει η καρδιά να το φάτε? Όχι, δεν σου πάει η καρδιά να το φας. Είναι αμαρτία, πραγματικά. Να το ανοίξουμε, να το ανοίξουμε να το δούμε λίγο. Τα κατάφερα. Είναι πανέμορφο, παιδιά, και πώς μυρίζει. Μια βουτυρίλα που θες να βουτήξεις μέσα. Να το, το αυγουλάκι, σας το φέρνω όσο πιο κοντά μπορώ. Είναι πολύ ωραίο, δηλαδή είναι κρίμα να το φας και να το χαλάς. Αλλά παιδιά, πολύ βαρύ, έχει τίποτα μέσα? Όχι, κούφιο είναι. Πάρα πολύ ωραίο. Συνεχίζουμε με το επόμενο αυγό. Θα το αφήσω, δεν έχω και που να το ακουμπήσω. Δεν έχουμε στο background τώρα κάπου να τα κρεμάμε. Κάτι θα σκεφτώ όμως. Κάτι θα σκεφτεί ο The Real. Συνεχίζω με το ζουχερίνο. Που παιδιά, όταν είδα τη σακούλα, έπαθα σοκ. Κοιτάξτε τι ωραία σακούλα που έχουνε. Παιδιά, είναι φοβερή. Νόμιζα ότι την είχαν για το Πάσχα. Αλλά όχι, και μας έχουν βάλει και εδώ καρτούλα αυτοκόλλητο που λέει καλό Πάσχα. Και πάμε να ξεκινήσουμε γιατί έχει πολύ ωραία καλούδια εδώ πέρα. Λοιπόν, το πρώτο είναι αυτό εδώ το κουτάκι. Το οποίο είναι γεμάτο μέσα με σοκολατάκια, έχει λαγουδάκια, τι άλλα, παπάκια και τι άλλα, αυτά, και αυγουλάκια, πεταλουδίτσες, ό,τι είναι πασχαλινό είναι εδώ μέσα σε αυτό το πολύ ωραίο κουτάκι. Μετά έχουμε αυτό εδώ πέρα, που είναι στην ουσία δυο λαγουδάκια, είναι η μαμά και το παιδάκι, αλλά έχει και ωραίες πιτσιλιές επάνω αυτό εδώ πέρα. Εντάξει, οκ, για δωράκια είναι πολύ ωραία αυτά, λέει, και εδώ καλό Πάσχα. Είναι πολύ όμορφα και ωραίες συσκευασίες. Μετά έχουμε έναν λαγό εδώ πέρα, παρόμοιο με το άλλο που σας έδειξα. Έχει γύρει λίγο, έχει πέσει είναι η αλήθεια. Αλλά αν δείτε κάτω-κάτω, είναι γεμάτο αυγουλάκια, σαν να έχει γεννήσει ο λαγός. Ο λαγός δεν κάνει αυγά. Ναι, αλλά είναι ο λαγός που βρίσκει τα αυγά. Ο λαγός του Πάσχα. Δεν μπορώ που είμαι τόσο έξυπνος. Και το τελευταίο που έχει εδώ πέρα είναι η κότα. Η κότα που έκανε το αυγό. Είναι αυτή εδώ πέρα, δεν τη λες πολύ όμορφη, αλλά είναι ωραία. Ξέρετε όμως τι μ' αρέσει πιο πολύ απ' όλα? Που πάνω πάνω, εδώ πέρα, έχει άλλα δύο σοκολατάκια παπάκια. Κοιτάμε και τη λεπτομέρεια φυσικά. Αυτά από ζουχερίνο, νομίζω είναι πάρα πολύ ωραίες ιδέες για δωράκια έτσι. Σχετικά οικονομικά, γιατί για σοκολάτες δεν τις λες και πολύ φθηνές, τέλος πάντων. Θα συνεχίσω με άλλο αυγό, αυτό που είναι φαγός μου θα το αφήσω για το τέλος. Το οποίο είναι από Βενέτη. Που νομίζω ότι είναι το πιο εντυπωσιακό αυγό που έχω δει, από τα πιο εντυπωσιακά αυγά, είναι αυτό εδώ πέρα. Παιδιά, από κοντά είναι τρεις φορές πιο ωραίο από ό,τι στη φωτογραφία. Τώρα μάλιστα, φαίνεται πάρα πολύ πιο ωραίο και ξέρετε τι μ' αρέσει, που το μισό μπροστά είναι πασχαλίτσα και πίσω το άλλο μισό είναι κανονικό αυγό. Λοιπόν, είναι, φαίνεται ότι είναι από το Βενέτη, γιατί κάτω κάτω εδώ γράφει Cristiano, που είναι του Βενέτη τα Cristiano. Αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο. Δηλαδή, αυτό πραγματικά δεν το τρως. Το κρατάς δεκόρ. Δηλαδή, σκεφτείτε τώρα αυτό. Εδώ.
Χάλια, δεν φαίνεται τίποτα, δεν το ανοίγω, δεν το πειράζω. Όπως είναι, το αφήνω. Λέτσα, λέτσα, πασχαλέτσα. Πάμε τώρα στην λαμπάδα που σας έλεγα από cup-cup. Σε δωράκι. Και μυρίζει, παιδιά, πριν καν την ανοίξεις, σοκολάτα. Αυτή εδώ πέρα είναι η λαμπάδα. Είναι σαν πραγματικά τη σοκολάτα που πούλαγαν στο εργοστάσιο σοκολάτας. Δείτε τι ωραίο πακέτο που έχει. Τι περιποιημένο, τι να πω, δεν ξέρω. Chocolate Factory Candle. Και έχει και το σήμα του cup-cup εδώ πέρα. Δείτε εδώ τώρα. Έρχεται σαν κανονική σοκολάτα τώρα. Δεν μπορώ. Δείτε. Σε αλουμινόχαρτο. Τώρα το ανοίγεις. Τέλος πάντων, πριν το ανοίξω, θέλω να σας δείξω ότι έχει μέσα μέχρι και το golden ticket, ρε παιδιά. Το χρυσό εισιτήριο. Για να δούμε τι είναι πάρα πολύ ωραίο, δεν μπορώ. Λέει, συγχαρητήρια, είσαι ο τυχερός που βρήκε το χρυσό εισιτήριο. Ο Σερ Βίλι και ο Καπ Καπ στέλνουν τους χαιρετισμούς τους στον στην τυχερή τους τυχερούς λαμπάδας σοκολάτας. Το χρυσό εισιτήριο που κρατάς στα χέρια σου πιστοποιεί την αυθεντικότητα της μαγικής λαμπάδας, κατασκευασμένη στο εργοστάσιο σοκολάτας από 100% κακαοκέρι. Κακαοκέρι. Πρώτη φορά το ακούω. Προσοχή, λέει! Δεν πρέπει να χάσεις το χρυσό εισιτήριο από τα χέρια σου, καθώς είναι απαραίτητο σε μελλοντική σου επίσκεψη στο εργοστάσιο σοκολάτας. Λέτε να κάνει κάτι το cup-cup και όσοι έχουν αυτό το εισιτήριο να έχουν κάποιο access κάπου. Το κρατώ. Για να ανοίξουμε και τη λαμπάδα εδώ. Το λυπάμαι. Α, ξανακλίνει όμως. Το σκίσα. Τέλει, είναι σαν σοκολάτα, παιδιά. Δεν υπάρχει. Δείτε εδώ. Είναι. Πώς μυρίζει. Μυρίζει πάρα πολύ σοκολάτα. Λοιπόν, και έχει το φυτίλι. Α, εδώ είναι το φυτίλι. Να το, για να την ανάψει κανονικά. Παιδιά, συγγνώμη. Εγώ δεν θα την ανάψω. Θα την ξαναβάλω μέσα και θα την κρατήσω γιατί μ' αρέσει πάρα πολύ. Είναι από τις πιο ωραίες λαμπάδες που έχω δει. Όχι επειδή είναι σοκολάτα. Σοκολάτα έχω ξαναδεί λαμπάδα. Δεν είναι κάτι αυτό. Όλο το packaging με το εισιτήριο, με όλο το σκηνικό είναι υπέροχη. Και μυρίζει φοβερά. Και πάμε και στο τελευταίο που έχω εδώ πέρα που είναι από το Upside Down. Με πήραν τηλέφωνο, έχω να σας πω, και μου είπαν ότι δεν έχουνε μπουένο, τους τελείωσε και το μόνο που τους έχει μείνει είναι Lila Paus. Λέω, δεν βαρέσαι, βάλε το Lila το Paus. Μεγάλο το κουτί φαίνεται. Κάτι καλό έχουμε πάρει και δεν το έχουμε καταλάβει μάλλον, έτσι. Πρέπει να είναι δυνατό. Τι κιτσαριό είναι αυτό, αγαπώ. Αγαπώ. Κάρα κιτσαριό. Τέλειο. Είναι πάρα πολύ old school, θα έλεγα. Το γλυκάκι μας είναι αυτό εδώ πέρα. Εντάξει, δεν είναι άσχημο. Είναι πολύ ωραίο. Δηλαδή, για να το πας κάπου σε κάποιο τραπέζι δώρο, είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι όντως αυγό, μισό αυγό εδώ πέρα. Και είναι γεμιστό. Δεν έχω καταλάβει με τι είναι. Έχει και δύο κουτάλια. Α, σηκώνεται όλο το σκηνικό εδώ πέρα. Για να δοκιμάσουμε να δούμε τι καλό μας λέει εδώ. Είναι πάρα πολύ ωραίο και δεν του το είχα. Είναι φοβερό. Και εδώ πάνω έχει κάτι σαν τραγανά κομματάκια. Και είναι με φράουλα. Έχει και μάκαρονο σε πάνω. Έχει και Lila Paus. Παιδιά, τώρα που το βλέπω είναι πολύ καλοδουλεμένο. Έχει και αυγουλάκια. Όχι. Αξίζει. Αξίζει πάρα πολύ, παιδιά. Και είναι μεγάλη ποσότητα. Τάγκια στο λαιμό μου. Πολύ ωραίο είναι, παιδιά. Κοιτάξτε τι ωραία και τα λουλουδάκια εδώ πέρα. Έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά. Γιατί το υποτίμησα έτσι. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Στηρίζω. Και ωραίο το Lila Paus. Καλύτερα που μου φέρει Lila Paus. Και κοτσοπουλάκι. Μ' αρέσουν τα κοτσόπουλα. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Μην ξεχάσετε να βάλετε τον κωδικό μου CHEDEX για να παραγγείλετε από The World για να έχετε έκπτωση. Θα το βρείτε και σε link στην περιγραφή, βέβαια, από κάτω. Αυτά από μένα. Τα λέμε πάρα πολύ σύντομα. Καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση. Και γεια σας. Get the morning, get the best, get the morning. Get the morning, get the best.